Το ριμπάι για μένα είναι ο ορισμός της μοσχαρίσιας μπριζόλας. Είναι ένα από τα πιο τρυφερά και πιο νόστιμα κομμάτια μοσχαρίσιου κρέατος. Το ριμπάι ουσιαστικά είναι η καρδιά της μπριζόλας και είναι από τις μπριζόλες που είναι από τον 6ο μέχρι τον 12ο σπόνδυλο. Είναι λίγο πιο κάτω από τις παλαιομπριζόλες, εκεί που αρχίζει και γίνεται πιο τρυφερό το κρέας και πολύ πιο νόστιμο. Και υπάρχουν διάφορες ράτσες από μοσχάρια, υπάρχουν τα γαλλικά, τα ελληνικά, τα αμερικάνικα Black Angus. Υπάρχουν τόσες επιλογές στην αγορά. Εμείς εδώ έχουμε το δικό μας κρεοπόλιο, ο οποίος με ένα κλικ ή με ένα τηλεφώνημα μας φέρνει στο σπίτι μας, μου φέρνει εδώ στην κουζίνα μου τα πιο επιλεκτά κρέατα. Και κοιτάξτε τώρα, έχω λαχταριστά κομμάτια ριμπάι. Αυτό εδώ είναι. Είναι ακριβώς η καρδιά της μπριζόλας. Εδώ έχω δύο διαφορετικές ράτσες. Έχω γαλλικό ριμπάι και αμερικάνικο. Η διαφορά στο αμερικάνικο είναι Black Angus, είναι ότι έχει πολύ ενδομυϊκό λίπος. Πέρα από τα δύο μεγάλα κομμάτια λίπους εδώ, έχει και αρκετό λίπος μέσα στις ίνες. Τι σημαίνει το λίπος μέσα στο μοσχαρίσιο κρέας? Σημαίνει πως όταν θα το ψήσουμε θα γίνει πιο ζουμερό, γιατί αυτό θα έρθει και θα λιώσει και θα το ενυδατώσει. Όπως όλες οι μοσχαρίσιες μπριζόλες, και το ριμπάι θέλει ψήσιμο σε δυνατή φωτιά, γρήγορο ψήσιμο, περίπου 3-4 λεπτά από κάθε πλευρά. Δεν πρέπει να το παραψήσουμε, πρέπει να είναι medium rare μέχρι medium για κάποιον που δεν αντέχει το πολύ αίμα. Και θα απολαύσουμε έτσι ένα πεντανόστιμο κομμάτι κρέατος. Πρώτη κίνηση λοιπόν, να κάψουμε πολύ καλά ένα αντικολλητικό τηγάνι ή μια αντικολλητική σκάρα. Για να ψήσουμε σωστά τώρα μια μπριζόλα, θα πρέπει να την αφήσουμε εκτός ψυγείου για μισή ώρα περίπου πριν την ψήσουμε, έτσι ώστε να έρθει να ισορροπήσει η θερμοκρασία μέσα της και να ψηθεί πάρα πολύ ωραία. Εάν η μπριζόλα βγει κατευθείαν από το ψυγείο και μπει εδώ στη σκάρα, τότε εξωτερικά θα ψηθεί πολύ γρήγορα και μέσα ακόμη θα είναι παγωμένη. Οπότε την αφήνουμε για κανένα μισάωρο, μέχρι μια ώρα, σκεπασμένη με μεμβράνη τροφίμων ή με μια πετσέτα ή με χαρτί κουζίνας βρεγμένο για να μην χάσει την υγρασία της, και μετά είναι έτοιμη για ψήσιμο. Προετοιμασία για ψήσιμο. Την αλείφουμε με λίγο ελαιόλαδο. Εδώ φυσικά είτε μπορούμε να λαδώσουμε το τηγάνι ή τη σχάρα, ή να λαδώσουμε το κρέας το οποίο θα ψήσουμε. Αλατίζω πολύ ελαφρά με ανθό αλατιού. Πολύ λίγο αλάτι στην αρχή, γιατί το αλάτισμα το κανονικό θα το κάνω στο τέλος όταν ψηθεί η μπριζόλα. Και ρίχνω και λίγο πιπέρι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Και πάμε για ψήσιμο. Να σας πω τώρα πώς θα ψήσουμε αυτά τα ριμπάι. Αφού ζεσταθεί πολύ καλά το τηγάνι λοιπόν, τα ρίχνουμε και περιμένουμε για 3-4 λεπτά από τη μία πλευρά. Βλέπετε τώρα εδώ ότι το αμερικάνικο ριμπάι που έχει ενδομυϊκό λίπος βγάζει πιο πολύ λίπος γύρω-γύρω, ενώ το γαλλικό είναι πιο στεγνό. Εγώ θέλω να δοκιμάσετε διάφορες κοπές, να δοκιμάσετε διάφορες ράτσες και να καταλήξετε σε αυτό που σας αρέσει. Έτσι κι αλλιώς το φαγητό είναι πάντα θέμα προσωπικού γούστου. Λοιπόν, γυρίζουμε τώρα και από την άλλη πλευρά. Αυτό είναι. Τρία-τέσσερα λεπτά από τη μία πλευρά, 3-4 λεπτά από την άλλη και μετά με την τσιμπίδα το κρατάμε και λίγο όρθιο για να ψηθεί περιμετρικά. Ένα τόσο εκλεκτό κρέας τώρα θέλει και μία ξεχωριστή σάλτσα δίπλα του. Σκέφτηκα λοιπόν να κάνουμε μανιτάρια με κρασί πόρτο, με πολύ λίγα και απλά υλικά, αλλά με πολύ νοστιμιά. Για να κάνουμε λοιπόν αυτή την ωραία συνοδευτική σάλτσα, που νομίζω ότι είναι απόλυτη για τα ριμπάι, θέλουμε μανιτάρια,
Και μάλιστα εδώ προτιμώ αυτά τα καφέ γιατί είναι πολύ νόστιμα όταν σουτάρονται, τα οποία κόβω σε τέταρτα. Εδώ τώρα, για τη σάλτσα μανιταριών. Ξεκινάω σοτάροντας κρεμμύδι και πολτό σκόρδο σε λίγο ελαιόλαδο. Αλατίζω. Ρίχνω ψιλοκομμένο μαϊντανό εδώ στα μανιτάρια και σβήνω με ένα υπέροχο κρασί το πόρτο. Αυτό είναι. Ίσως είναι η πιο απλή και η πιο νόστιμη σάλτσα και πιστεύω πως είναι η πιο ταιριαστή για αυτά τα υπέροχα κομμάτια κρέατος. Το πόρτο είναι το κλασικό επιδόρπιο κρασί από την Πορτογαλία που έχει γλυκιά γεύση. Μπορούμε να το αντικαταστήσουμε και με μαυροδάφνη φυσικά, με την ελληνική μαυροδάφνη. Το πόρτο έχει μια πολύ ωραία οξύτητα, έχει ωραία γλύκα, ταιριάζει πάρα πολύ με τα μανιτάρια, ταιριάζει πάρα πολύ με το κρέας. Τελευταία κίνηση για τα ριμπάι εδώ. Τα κρατάμε για μερικά δευτερόλεπτα, έτσι ώστε να ψηθούν περιμετρικά. Και είμαστε έτοιμοι για σερβίρισμα. Απαραίτητη κίνηση μόλις ψήσουμε το κρέας. Αλατίζουμε με ανθό αλατιού. Αυτός είναι ίσως ο πιο ταιριαστός συνδυασμός. Θα τρελαθείτε από τη γεύση του. Θα τρελαθείτε πραγματικά. Και δίπλα σερβίρω την ωραία σάλτσα αυτή με τα μανιτάρια και το πόρτο.
Αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά μαθήματα μαγειρικής που κάνουμε εδώ στο Κάθε Μέρα Σεφ. Τα ιδιαίτερα κομμάτια, τα εκλεκτά κομμάτια κρέατος θέλουν και ειδική μεταχείριση. Και εδώ μάθαμε πώς μπορούμε να ψήνουμε στην εντέλεια το ριμπάι, να το ψήνουμε σωστά, να το απολαμβάνουμε ακόμη περισσότερο με μια πολύ ωραία συνοδευτική σάλτσα. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα, ξέρω ότι είναι ένα πιο ακριβό κομμάτι κρέατος, όμως μία στο τόσο πραγματικά αξίζει τον κόπο.